είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η προσχεδίαση. Πρέπει δηλαδή ο κεραμίστας να σχεδιάσει τη φόρμα του, να σχεδιάσει το σχέδιό του, να σχεδιάσει το αντικείμενό του. Πριν κάνει οποιαδήποτε εργασία, δηλαδή εγώ έχω χορογραφήσει, ας πούμε, τις κούπες φόρμες. Επίσης έχω πολλές. Έχω φόρμες εδώ, τη φρυντζανιώτη, και τέτοια. Το χέρι εξασκείται πάρα πολύ, γενικά συνέχεια σκετάρει, ζωγραφίζει, γραμμές, φόρμες, σχήματα, αυτά. Ό,τι μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου ή θέλεις, ό,τι θέλεις να φτιάξεις. Φτωχός, ε, καθαρός, ωραίος, φαίνεται τώρα πως είναι. Εδώ νικάω και τυφικό κέντρο. Πρέπει να κρατήσω τον πυλό στο κέντρο. Και ταυτόχρονα να ζυμώσω τον πυλό. Να μην είναι αλλού σκληρός και αλλού μαλακός. Και να κρατηθεί στα κέντρα. Κάνω κατά κάποιο τρόπο έτσι κάτι σαν μανιταράκι. Το τρυπάω στο κέντρο. Το ανοίγω δεξιά-αριστερά. Έχω διαμορφώσει τον πάτο του. Τον έχω οριοθετήσει, λέω, μέχρι εδώ είναι ο πάτος, γιατί θα κάνω μία κούπα. Αρπάζω και ανεβάζω τα τυχώματα. Πάντα κρατώντας το κέντρο το πυλό. Ισιώνω τα τυχώματα. Κρατάω το χείλος εδώ να είναι ίσιο και καμπύλο για να μπορείς να βάλεις το χείλος σου χωρίς να κόβεσαι. Αυτό το εργαλείο που λέγεται πελεκούδα. Πελεκάω και καθαρίζω τα τυχώματα έξω. Η φόρμα έχει δοθεί από την κύριε στην προηγούμενη και τώρα μπορώ να το καθαρίσω και θα φινίρω. Και να σου φτιάξω και ένα χερουλάκι τώρα πάλι. Από εδώ να δεις. Στο πρώτο ψήσιμο γίνεται η ουσιαστική μεταβολή του πυλού. Ο πυλός πια παίρνει αυτή τη σημαντική αλλαγή, έχει αυτή τη σημαντική αλλαγή με τη φωτιά και δεν ξαναμεταβάλλεται. Δεν ξαναγίνεται χώμα με τίποτα. Είναι πλέον κεραμικό. Είναι κάτι σκληρό, είναι κάτι πετρό, σαν πέτρα. Έχει ψηθεί για 10 ώρες, 8 με 10 ώρες περίπου στους 1080 βαθμούς. Έχει γίνει πια κεραμικό. Λοιπόν, έχω αποφασίσει εδώ πέρα ότι θα φτιάξω παραδείγματος χάρη παπαρούλες, έτσι, λουλουδάκια.
αυτά χρώματα δεν είναι ούτε ρομπογιές, είναι ειδικά χρώματα κεραμικής. Είναι από πετρώματα και από οξύδια. Και αυτό για να αντέξουν στις φωτιές. Γιατί αυτό θα ξαναψηθεί. Σε υψηλές θερμοκρασίες. Και πρέπει να αντέξουν, να μην εξαφανιστεί. Δεν μπορώ να ανοίξω εύκολα τα χρώματα εδώ, γιατί μου βγουν μουντζούρες. Πρέπει να είναι οι πινελιές μου αποφασιστικές, όπως σου είπα, να είναι λίγο προσχεδιασμένο. Τα έχω κάνει. Φαίνεται λίγο η ζωγραφική του. Από αυτό το γαλακτώδες πράγμα που έχει επικαθίσει είναι η άλωση. Είναι η ειδική σκόνη γυαλιού, η οποία είναι αναμειγνύεται με νερό. Υποθετείτε πάλι στο καμίνι εδώ. Ξανά δεύτερη φορά. Θα ξαναψηθεί αυτό εδώ για περίπου πάλι 8-10 ώρες, τώρα πλέον στους 1230 βαθμούς Κελσίου.